Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, εν μέσω της πνευματικής μάχης που μας περιβάλλει, υπάρχει ένα μήνυμα που ο διάβολος δεν θέλει να ακούσετε. Είναι ένα μήνυμα ελπίδας, λύτρωσης και της μεταμορφωτικής δύναμης της αγάπης του Χριστού. Οι δυνάμεις του σκότους προσπαθούν να διαστρεβλώσουν και να φημώσουν αυτό το μήνυμα, αλλά εμείς, ως πιστοί ορθόδοξοι χριστιανοί, πρέπει να επαγρυπνούμε και να το διαδώσουμε με ακλόνητη πίστη. Το μήνυμα που ο διάβολος δεν θέλει να ακούσετε είναι το εξής. Όσο βαθιά κι αν έχετε πέσει, όσο χαμένος ή συντετριμένος κι αν αισθάνεστε, υπάρχει δρόμος προς τη θεραπεία και την αποκατάσταση. Ο στοργικός Θεός μας, με το άπειρο έλεος Του, προσφέρει συγχώρεση και λύτρωση σε όλους όσοι στρέφονται σε Αυτόν με συντετριμένη καρδιά. Ο διάβολος θέλει να σας πείσει ότι δεν μπορείτε να σωθείτε, ότι οι αμαρτίες σας είναι πολύ μεγάλες για να συγχωρεθούν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η αγάπη του Θεού δεν γνωρίζει όρια και η χάρη. Του είναι πιο ισχυρή από κάθε σκοτάδι. Μην αφήσετε τον διάβολο να σας εξαπατήσει με τα ψέματα και τους πειρασμούς του. Επιδιώκει να σας κρατήσει παγιδευμένους στην ενοχή, την ντροπή και την απελπισία. Αλλά να θυμάστε, ο Χριστός έχει ήδη κερδίσει τη νίκη επί της αμαρτίας και του θανάτου. Μέσω της θυσίας του στον Σταυρό, άνοιξε τον δρόμο προς τον Πατέρα. Ο διάβολος φοβάται αυτή την αλήθεια, επειδή υπονομεύει τη δύναμη και την εξουσία του. Αγκαλιάστε το μήνυμα που ο διάβολος δεν θέλει να ακούσετε. Σας αγαπούν, σας συγχωρούν και έχετε τη δύναμη να νικήσετε. Μέσω της προσευχής, της μετάνοιας και της σταθερής δέσμευσης, να ζείτε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, μπορείτε να βιώσετε την άφθονη ζωή που προσφέρει ο Χριστός. Ο διάβολος θα προσπαθήσει να σας αποσπάσει την προσοχή, να σπείρει αμφιβολίες και σύγχυση, αλλά μείνετε σταθεροί στην πίστη σας και προσκοληθείτε στο μήνυμα της αγάπης του Θεού. Κρατηθείτε γερά στις διδασκαλίες της ορθόδοξης πίστης μας. Βυθιστείτε στα ζωογόνα μυστήρια και περιβάλλετε τον εαυτό σας με μια μεγάλη ομάδα πιστών που θα σας υποστηρίξει και θα σας ενθαρρύνει στο πνευματικό σας ταξίδι. Ο διάβολος μπορεί να προσπαθήσει να σας απομονώσει, να σας κάνει να νιώσετε μόνοι και ευάλωτοι. Αλλά να θυμάστε, είμαστε μέρος του σώματος του Χριστού και μαζί στεκόμαστε δυνατοί απέναντι στα σχέδια του κακού. Αδελφοί και αδελφές, ας υψωθούμε πάνω από τους ψιθύρους του διαβόλου και ας διασώσουμε με τόλμη το μήνυμα της αγάπης και της λύτρωσης του Θεού. Μη φοβάστε να μοιραστείτε αυτό το μήνυμα με άλλους, γιατί έχει τη δύναμη να σπάσει αλυσίδες, να φέρει φως στο σκοτάδι και να αλλάξει ζωές. Ο διάβολος μπορεί να προσπαθήσει να εμποδίσει τις προσπάθειές μας, αλλά με τον Θεό στο πλευρό μας μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο. Ήθε το μήνυμα που ο διάβολος δεν θέλει να ακούσετε να ηχεί στην καρδιά σας και να καθοδηγεί τα βήματά σας. Ήθε να είναι φάρος ελπίδας και πηγή δύναμης καθώς περιηγείστε στις προκλήσεις της ζωής. Και η χάρη και η ειρήνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι πάντοτε μαζί σας. Αμήν. Πατέρας Γεώργιος, αναπληρωτής εφημέριος και δάσκαλος Αγίας Εκατερίνης.